από τη δεκαετία του 50 και μετά, πίστευα ότι έχει γίνει κοινό κτήμα το γεγονός ότι δεν μπορούμε να επιζήσουμε ως ανθρώπινο είδος εάν καταστρέφουμε τον πλανήτη, εάν διαλύουμε το σύμπαν. Τώρα, όλο αυτό το πράγμα έχει πάει, να το πω έτσι, έχει οπισθοχωρήσει μπροστά σε ένα πολύ πιστικό alt-right λόγο που λέει δεν έχει τίποτα με το κλίμα. Όλα καλά, λεφτά να βγάζουμε, να είμαστε εμείς καλά και οι φίλοι μας, οι πλούσιοι φίλοι μας. Αυτό είναι τρομακτικό, γιατί ζούμε σε ένα μικρό διαστημόβλιο που τριγυρνάει με μεγάλη ταχύτητα γύρω από το σύμπαν, ας πούμε, δεν έχουμε άλλο. Αυτό είναι. Και του τρώμε τις ταπεσαρίες αυτή τη στιγμή. Σιγά σιγά θα φτάσουμε και στα υδραυλικά. Είναι πρωτοφανές όλο αυτό το πράγμα το οποίο βιώνουμε. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έχει απαγορευθεί, τέλος πάντων, κάποιο τρόπο η κοινωνικοποίηση, το γεγονός, το να είμαστε δηλαδή ο ένας δίπλα στον άλλον. Νομίζω πως είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία που γίνεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμα και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σκεφτόμουν ότι βομβαρδιζόταν, ας πούμε, για παράδειγμα, ξέρω, το Λονδίνο, μια μεγάλη πόλη, και οι άνθρωποι ήταν μαζί, δηλαδή πήγαιναν στα καταφύγια, αγκαλιάζονταν, κλαίγανε. Ξέρεις, τέτοια πράγματα μου έρχονται στο μυαλό. Όπως επίσης, για παράδειγμα, ξέρεις, τις νύχτες, όταν δεν ακούς πλέον τη βοή αυτή της μεγάλης πόλης, που πάντα έρχεται, ξέρεις, οπουδήποτε και αν ζεις, αυτό μου φέρνει στο μυαλό το σκηνές που έχω ζήσει σε εμπόλεμες ζώνες. Δηλαδή, είναι ακριβώς η ίδια ατμόσφαιρα με την ατμόσφαιρα που επικρατεί λίγες ώρες πριν αρχίσει ένας βομβαρδισμός. Καμιά φορά με ρωτάνε από όλα αυτά τα ταξίδια, τις εμπειρίες, τα ντοκιμαντέρ, τις ταινίες που έχω κάνει και τα λοιπά, τι μου έχει μείνει. Αυτό που μου έχει μείνει είναι ακριβώς αυτό που συνέβη τώρα. Δηλαδή ότι αυτό τίποτα δεν είναι δεδομένο. Δεν είναι δεδομένο, δηλαδή θα ξυπνήσεις το πρωί και θα μπορέσεις να βγεις από την πόρτα. Θεωρείς ότι ήταν υπερβολικό μέτρο αυτό? Όχι, νομίζω πως ήταν αναμενόμενο για μένα, βλέποντας δηλαδή και τις συνθήκες που επικρατούν σε άλλες χώρες. Νομίζω πως ήταν αναμενόμενο. Νομίζω πως καλά έγινε που έγινε. Ανησυχώ για αυτό που θα αφήσει πίσω. Για την εργασιακή ανασφάλεια που θα αφήσει πίσω και για αυτόν τον αρμαγεδόνα που πιστεύω ότι θα έρθει και θα έχει να κάνει με την... Με την ύφεση της οικονομίας σε μια ήδη τραυματισμένη χώρα για 10 χρόνια και όλες οι εκθέσεις τις οποίες διαβάζω και κυκλοφορούν είναι από κακές μέχρι εξαιρετικά ανησυχητικές. Και αυτό, και νομίζω ότι ως συνήθως θα την πληρώσουν πάλι οι άνθρωποι που πάντα την πληρώνουν. Δηλαδή οι φτωχοί και οι πιο αδύναμοι της κοινωνίας. Αυτό είναι που τρέμω, να σας πω την αλήθεια. Πιστεύω πολλούς ανθρώπους θα τους αλλάξει κιόλας. Τους κάνει λίγο πιο επιφυλακτικούς με την κοινωνία, λίγο πιο επιφυλακτικούς με τους συνανθρώπους. Αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει, δεν μπορούμε να ζούμε έτσι. Με το φόβο μιας αρρώστιας, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όπως δεν μπορούμε να ζούμε με κανένα φόβο. Αυτό που είπατε για τις αγκαλιές για τους δικούς μας ανθρώπους, πώς, ας πούμε, αυτή την περίοδο χάθηκαν πολύ σπουδαίοι άνθρωποι. Ναι. Όπως ο Μανώλης, ο Γλέζος, ο Περικλής, ο Κοροβέσης. Και δεν μπορούσε ο κόσμος να αποχαιρετήσουν τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή πέθαναν σε μια άνοιξη μοναξιάς. Τελείως. Ή δραπέτευσαν. Γιατί δεν θα μπορούσαν να ζήσουν έτσι. Εγώ κάπως έτσι το είδα και γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τον Περικλή, πήγα στην κηδεία του. Ήταν πολύ αλόκοτο όλο αυτό. Να μην μπορείς δηλαδή να αποχαιρετήσεις έναν άνθρωπο με τον οποίο έχεις πιει κρασιά μαζί, έχεις συζητήσει πάρα πολύ, έχεις. Και κάθισα απ' έξω μαζί με κάποιους άλλους φίλους
και απλά καπνίζαμε και λέγαμε διάφορα πράγματα σε σχέση με τον Περικλή, περί ανέμων και υδάτων. Ξέρετε πώς είναι όλα αυτά τα πράγματα στη μέσα μηχανίας. Αλλά από την άλλη σκεφτόμουν ότι ίσως και έτσι να το θέλω ο Περικλής να συμβεί. Δηλαδή ότι ο θάνατος είναι απλά μια μετάβαση σε μια άλλη κατάσταση. Και δεν ξέρω εάν... Ίσως να το ήθελε να ήταν και έτσι, κατάλαβες. Δηλαδή, δεν έγινε και κάτι, ρε παιδιά, δεν τρέχει τίποτα. Αυτό. Όταν το ψέμα γίνεται όμορφη αλήθεια, όταν τα χρώματα βυθίζονται στο μαύρο, όταν η άνοιξη μοιάζει χειμώνας, όταν η φλόγα δεν ζεσταίνει άλλο. Ένα κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο γίνεται ολοένα και πιο, και πιο συντηρητικό, και νομίζω ότι αυτό φυσικά υπήρχε από πριν και νομίζω ότι τώρα με την, στην εποχή του κορονοϊού επιτείνεται ακόμα περισσότερο. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι αφού, ας πούμε, για παράδειγμα κράβγαζαν για το τι ήθελε ο Ζακ στη Γλάδστονος εκείνη τη μέρα και έλα μωρέ με την αδερφή και τα λοιπά, είναι ακριβώς οι ίδιοι άνθρωποι που έτρεξαν πρώτοι στο σούπερ μάρκετ να διάσουν το ράφι με τα κολόχαρτα. Αυτό νομίζω. Υπάρχει ένα τέτοιο καταγεγραμμένο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που είναι συντηρητικό και σιγά σιγά εκφασίζεται αργά και σταθερά και έδειξε και πάλι το πρόσωπό του με τις συγκεκριμένες αντιδράσεις, ας πούμε, σε σχέση με τη Θεία Κοινωνία, με τις εκκλησίες και με τις μεταλλαβιές και όλα αυτά τα πράγματα, το έδειξε και, και σε αυτή την περίπτωση. Σας θύμωσε αυτό? Ξεριστεί, με εκνευρίζει το γεγονός ότι βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και ακόμα, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι το Άγιο Φως είναι θαύμα. Δεν θέλω να προσβάλλω τα θρησκευτικά ένστικτα του καθενός. Μπορεί ο καθένας να πιστεύει ό,τι θέλει. Στο Χριστό, στο Θεό, στο Βούδα, δεν με νοιάζει καθόλου, ειλικρινά. Είμαι ένας από τους πιο ανεκτικούς ανθρώπους, έχοντας δουλέψει και τόσο πολύ σε διάφορες άλλες χώρες. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα των θρησκείων. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα επίσης πώς οι θρησκείες αντιμετωπίζουν το θάνατο. Έχω κάνει 2-3 έργα γι' αυτό. Αλλά δεν μπορώ, ρε παιδί μου, στον 21ο αιώνα να μην υπάρχει η κοινή γνώση ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα θαύμα που να ανάβει ένα καντήλι στα Ιεροσόλυμα και αυτό μετά με τόσα έξοδα να πρέπει να μεταφερθεί με τη μέσα αρχηγού κράτους για όνομα του Χριστού και της Παναγίας σε κάθε πόλη και χωριό της Ελλάδας. Και να υπάρχουν άνθρωποι που μέσα σε όλο αυτό να λένε όχι, να το πάμε να το κάνουμε delivery, ας πούμε. Δεν μπορώ να το δει, δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό το πράγμα. Διαπιστώσαμε βέβαια για ακόμη μια φορά πόσο δύσκολο είναι το κράτος να αναμετρηθεί με την Εκκλησία. Βέβαια. Και όχι μόνο, και το κράτος να, και οι επιστήμονες ακόμα, να αναμετρηθούν με την Εκκλησία και να πούν στον κόσμο αυτό ακριβώς που χρειαζόταν. Και μάλιστα οι επιστήμονες, στους οποίους τους είχα και σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Αίσθηση πάντως ότι το πιο δύσκολη συζήτηση ήταν για τον Η προσπάθεια όταν άρχισε το 2015, εννοώ για τα γυρίσματα της, του δεσμότες, του αγοράδιο δεσμότες, αυτό που συνέβη ήταν ότι στην ουσία δεν σταματήσαμε ποτέ να γράφουμε. Δηλαδή, προερχόμενοι από την προηγούμενη ταινία, βλέποντας πλέον το 2015 ανεβαίνει στην εξουσία η αριστερή κυβέρνηση, αυτό νομίζω πως είναι και σε μια τέτοια χρονική στιγμή και σε μια τέτοια Ευρώπη. Αυτό νομίζω ότι ήταν άξιο καταγραφής, ήταν πραγματικά πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δει κάποιος.
μέσα σε 2 ώρες σου δείχνει σαν ένα time-lapse, σε μια γρήγορη κίνηση, το πολιτικό και το κοινωνικό κομμάτι αυτής της γης. Έπαιξε περίπου για ένα μήνα και κάτι στους κινηματογράφους μέχρι να κλείσουν οι κινηματογράφοι, κάτι που είναι αρκετά σημαντικό για ένα ντοκιμαντέρ. Ξέρετε, ο κόσμος δεν πηγαίνει πολλές φορές να δει ντοκιμαντέρ στον κινηματογράφο. Και όμως το αγοράδιο άντεξε, πήγε καλά και εξακολουθεί να πηγαίνει καλά πλέον από το διαδίκτυο. Νομίζω πως είναι το πιο δύσκολο έργο που έχω κάνει, σας το λέω, δηλαδή εν πλήρη γνώση. Ταυτόχρονα είναι πολύ σκληρό γιατί είχες να κάνεις με τις προσωπικές ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση όλοι τους. Και βλέπεις και πώς καταλήγει όλο αυτό. Που πολλά από τα ερωτήματα που θέτει το αγοράδιο βρίσκονται ακόμα, είναι ακόμα αναπάντητα. Αν θέλεις και μερικές από τις ιστορίες που πραγματεύεται, που διηγείται το αγοράδιο, το Δεσμότες, είναι επίσης αδικαίωτες, να το πω έτσι. Η λύτρωση έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά ωστόσο βλέπεις ότι δεν έρχεται εύκολα και ειδικά για τη Μάγδα είναι και βασανιστικό. Δηλαδή είναι ένα σταυρό στην πλάτη κάθε μέρα που να πηγαίνει στο δικαστήριο, να γυρνάει πίσω, να κάνει πλάτη στην οικογένειά της. Είναι πραγματικά ζώρικο. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Δεν βλέπω καμία περίπτωση να το χωρίσουμε γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να το χωρίσουμε. Γρυσιά κατρακίνα. Σταμάτα, ρε, ψευτό αριστερά. Τους είπα χαρακτηριστικά, αποχωρώ από τις συνεδρίες μέχρι να το ξανασκεφτείτε. Γνωρίζω ότι για να κάνεις μια καλή δουλειά πρέπει να έρθεις όσο γίνεται πιο κοντά στο θέμα. Επομένως, από την πρώτη στιγμή, μόλις εξελέγει αυτή η κυβέρνηση το 2015 το Γενάρη, αρχίζω να πιέζω για πρόσβαση. Στην αρχή το Βαρουφάκη. Αυτό που με ενδιέφερε ήταν τι εξελισσόταν στις Βρυξέλλες. Αυτό ήθελα να δω από κοντά. Όχι ότι τι συνέβαινε στην Ελλάδα, σόν και καλά. Δεν ήταν κάτι εύκολο. Σιγά σιγά με πίεση κτλ. Μου δόθηκε η πρόσβαση. Εδώ να τονίσω ότι αυτό δεν ήταν προϊόν συνδιαλλαγής. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν είπα δηλαδή στο Βαρουφάκι ότι κοίταξε να μου δώσει πρόσβαση και εγώ θα σου κάνω αυτό και αφού. Τέτοια δεν υπάρχουν αυτά στη δική μου την περίπτωση. Μου δόθηκε η πρόσβαση χωρίς κανέναν απολύτως όρο. Έτσι, και από τον Βαρουφάκι και από τον Τζίπρα αργότερα. Χωρίς κανέναν όρο. Οι άνθρωποι δηλαδή, να σας δώσω καταλάβετε, και ο Βαρουφάκης και ο Τσίπρας, είδαν την ταινία όταν ο Βαρουφάκης την είδε στην πρεμιέρα της, το Ιντεάλ. Ο Τσίπρας την είδε λίγο αργότερα. Λοιπόν, για να επανέλθω, άρχισα λοιπόν να κάνω το Βρυξέλλες Αθήνα πατήσια κουκάκι. Έτσι. Υπήρχαν στιγμές που ξυπνούσα το πρωί, τις 4 η ώρα τα χαράματα, έπαιρνα τη μηχανή μου, πήγαινα στο αεροδρόμιο, έπαιρνα το αεροπλάνο και είχα την αίσθηση ότι πάω στο γραφείο. Και κάπως έτσι βρήκα τον εαυτό μου να βρίσκεται στους διαδρόμους των κτηρίων μάλλον που διεξάγονταν οι διαπραγματεύσεις και να είμαι μίγα στον τοίχο. Να προσπαθώ δηλαδή να μην είμαι καθόλου, πώς το πω, παρατηρήσιμος με έναν τρόπο. Έτσι, να είμαι αόρατος. Έγραφα με μικρά μηχανήματα, ακόμα και με το κινητό μου, και πραγματικά είδα μπροστά μου σκηνές, έβλεπα πράγματα μάλλον μπροστά μου, τα οποία τα διάβαζα μετά από 2 εβδομάδες στις εφημερίδες ή τα έβλεπα στις τηλεόρες και ήταν λάθος κιόλας. Υπήρχαν στιγμές πάρα πολύ δυνατές και πάρα πολύ σκληρές όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, μας πετάνε έξω από το Eurogroup με έναν εύσχημο τρόπο στις 27 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, το 2015, τότε που έχουμε εμείς ανακηρύξει ότι θα πάμε για δημοψήφισμα και τα έχουν πάρει στο κρανίο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης και την πέφτουν στο Βαρουφάκι, άσχημα όμως, πάρα πολύ. Αυτό το Eurogroup είχα την τύχη να τα ακούσω κιόλας.
να τα ακουστείς από μια διπλανή αίθουσα, στην οποία υπήρχε μια υπέροχη κακοτεχνία που άφηνε μια υπέροχη χαραμάδα σε μια υπέροχη γυψοσανίδα, και έτσι περνούσε ο ήχος σαν να ήταν το ηρώδιο. Στάθηκα εκεί 2 ώρες ακίνητος. Υπήρχαν στιγμές που δεν μπορούσα να γράψω, δεν μπορούσα να σηκώσω την κάμερα. Δηλαδή, δεν μπορούσα να τη σηκώσω γιατί δεν ήθελα να την βάλω στα μούτρα ενός ανθρώπου που έκλαιγε, έτσι. Νομίζω ότι για οποιονδήποτε βρισκόταν εκεί, υπήρχε το ίδιο συνέστημα. Η αίσθηση του ότι παρακολουθείς την ιστορία να γίνεται εκείνη τη στιγμή. Έπρεπε λοιπόν να μπορέσω να... και να είμαι τόσο κοντά στο Βαρουφάκη ώστε να μπορώ να τον κινηματογραφώ και στο Τσίπρα, αλλά και απ' την άλλη αρκετά μακριά ώστε να βλέπω καθαρά. Είναι κάτι που οφείλεις να το κάνεις ως δημοσιογράφος, ως κινηματογραφιστής, ως... δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται και αδιανόητο να σας πω την αλήθεια το γεγονός ότι να βλέπω, ας πούμε, δημοσιογράφους να εκφράζουν δημόσια την πολιτική τους άποψη και να προτάσουν το σχόλιο τους αντί του ρεπορτάζ. Δηλαδή, εμένα αυτά μου κάνουν τεράστια εντύπωση, όπως μου κάνουν τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι γίνονται πολιτικοί και μετά ανερυθρίαστρα επιστρέφουν στη δημοσιογραφία. Αυτό θα σας έλεγα, ότι εδώ κατεβαίνουν και γίνονται πολιτικοί οι δημοσιογράφοι. Δεν το καταλαβαίνω, να σας πω την αλήθεια. Ή μάλλον να το πω αλλιώς. Δεν καταλαβαίνω τους... Okay, το να μεταπηδήσεις από τη δημοσιογραφία στην πολιτική, πάσο, ο καθένας έχει το δικαίωμα του εκλέγει και του εκλέγεστε. Αλλά το να ξαναγυρίσεις στη δημοσιογραφία όντας πολιτικός, αυτό μου κάνει εντύπωση. Έτσι. Αλλά περισσότεροι από όλα μου κάνουν όταν βλέπω ανθρώπους να είναι δημοσιογράφοι και να μιλάνε σαν τον εκπρόσωπο της τάδε κυβέρνησης. Τον εκπρόσωπο τύπου δηλαδή της τάδε κυβέρνησης. Εγώ ήξερα, αυτό μου έμαθαν, ότι αυτό λέει και η ΕΣΥΑ τέλος πάντων στο καταστατικό της, ότι οι δημοσιογράφοι κρίνουν την εξουσία. What is your name? Juan. And where are you from? From Syria. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φύγω μακριά. Αλλά η Ελλάδα μας διώχνει, δυστυχώς. Το προσφυγικό θυμίζω ότι ήταν μια κρίση μέσα στην κρίση. Είναι εντυπωσιακό δηλαδή. Αρχίσαμε να το παρακολουθούμε, να το ζούμε ως κοινωνία αυτό στα τέλη του 2015, ίσως και λίγο πιο νωρίς, φθινόπωρο του 2015, άρχισαν σιγά σιγά να αυξάνονται οι ροές κτλ. Για να κορυφωθεί το 2016, στα τέλη του 2015, αρχές 2016, πάρα πολύ έντονα. Από εκεί λοιπόν, παίρνω το αεροπλάνο και πηγαίνω στη Λέσβο. Θέλοντας οπωσδήποτε, και αυτός ήταν ο στόχος, να βρω έναν άνθρωπο, ο οποίος, να βρω έναν πρόσφυγα τον οποίο θα τον ακολουθούσα. Χωρίς να ξέρω πότε θα τελείωνε αυτό το ταξίδι που θα έκανε και από τι θα ήταν υποχρεωμένος να περάσει. Εντάξει, κοιτάξτε, το να βλέπεις, ας πούμε, τάφους που να γράφουν πάνω τους άγνωστο βρέφος 2 μηνών, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ή να βλέπεις λοιπόν επιχειρήσεις διάσωσης του λιμενικού, όπου οι άνθρωποι φέρνουν στην επιφάνεια, ας πούμε, φέρνουν στην επιφάνεια παιδιά σε αυτό που ακολούθησα εγώ, σε αυτό που τράβηξα εγώ. Ευτυχώς δεν ήταν παιδιά τα οποία είχαν πεθάνει, είχαν πνιγεί στη θάλασσα, αλλά έβλεπες ότι έδιναν όλο τους το είναι οι άνθρωποι αυτοί. Να βγάλουν πρώτα τα παιδιά έξω. Μια βάρκα έρχεται από το σκοτάδι, στην ακτή, και οι άνθρωποι αρχίζουν και ζωτοκραυγάζουν. Κατεβαίνουν στην ακτή, είναι κάτι, οι μανάδες σκεπάζουν τα παιδιά με σκουφιά να μην τους κρυώσουν. Δηλαδή, ο άλλος έχει μπει στη διαδικασία να περάσει το Αιγαίο τη νύχτα με κακό καιρό σε μια βάρκα του Τζάμπο, και αυτό που
που κάνει πρώτα η μάνα είναι μόλις πατήσει η στεριά να σκεπάσει το παιδί με τη σκληρώση. Και εκεί, τέλος πάντων, μέσα σε αυτόν τον κόσμο που έβγαινε, γίνομαι και λέω σε έναν άνθρωπο που μου κάνει, βλέπω το πρόσωπό του και μου κάνει έτσι, είναι νέο παιδί, λέω, μιλάς αγγλικά, γιατί αυτό ήταν ένα ζήτημα. Πώς θα συνεννοηθούμε. Μιλάς αγγλικά, ναι, μου λέει. Λέω, πώς σε λένε, μου λέει, Τζουάν. Και από πού είσαι, ρε Τζουάν, του λέω. Μου λέει, από την Αλχασάκα. Η Αλχασάκα είναι μια πόλη, έχω πάει εκεί. Μια πόλη στα σύνορα, πολύ κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, κούρδικη πόλη. Αρχίσαμε να βλεπόμαστε τις επόμενες μέρες στη Λέσβο. Ο Τζουάν καταλάβαινε ότι είχε έναν άνθρωπο στο πλευρό του, που είναι Έλληνας, μιλάει τη γλώσσα. Ενδεχομένως αυτό κάπου να του χρησιμεύε και του χρησιμεύσε. Και εγώ καταλάβαινα ότι έχω μπροστά μου δύο υπέροχα παιδιά, γιατί ήταν ο Τζουάν και η γυναίκα του, οι οποίοι είχαν παντρευτεί πριν φύγουν για το ταξίδι. Θέλω να τους κάνεις κομμάτια, αλλά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Ο Παύλος δεν θα είναι εδώ πάλι. Όσες φορές έχω δεχτεί επιθέσεις οτιδήποτε τέτοιο ήταν από Έλληνες, δεν ήταν ποτέ από ξένους. Ο γιος της Μάγδας, ο Παύλος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δολοφονήθηκε από Ναζί. Και ο Ζακ είναι ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος δολοφονήθηκε με τον ίδιο, να το πω έτσι, απέσχυντο τρόπο ενός ανθρώπων μάλλον που επέδωσαν τελείως που απέδωσαν μόνο τη δικαιοσύνη, λιντσάροντας έναν άνθρωπο μέρα μεσημέρι στον δρόμο της Αθήνας. Νομίζω ότι εκφράζουν και οι δύο τον εκφασισμό της κοινωνίας, δηλαδή τον τρόπο, γιατί ξέρετε, δεν έχει να κάνει ο εκφασισμός και η συντηρητικοποίηση, δεν έχει να κάνει με τις πολιτικές τοποθετήσεις του καθενός. Είναι τρόπος συμπεριφοράς. Είναι τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι την πραγματικότητά σου, τους γύρω σου. Δεν έχει να κάνει πάντα με πολιτικές τοποθετήσεις. Γίνονται πράγματα καθημερινά με θύματα ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φωνή. Με θύματα ανθρώπους που η κοινωνία τους θεωρεί ξένα σώματα. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Και νομίζω πως αυτό είναι ενδεικτικό της κοινότητας, γιατί δεν ήταν μόνο ο Ζακ. Εκείνη την περίοδο, δηλαδή μέσα στα τελευταία χρόνια, έχουν, όταν λέω τελευταία χρόνια, 2-3 χρόνια, έχουν καταγραφεί, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 200 περιστατικά με τριπλάσια θύματα. Δηλαδή είναι πολύ και αυτό δείχνει ότι η βία απέναντι στο διαφορετικό, στον πρόσφυγα, στον αδύναμο, στον άστεγο, στον γκέι, στον τραβεστή και δεν συμμαζεύεται, είναι κάτι που ήρθε για να μείνει. Δεν είναι κάτι το οποίο ήταν τυχαίο, πέρασε οικονομική κρίση, ξέρω εγώ, αισθάνηκαν περίεργα οι άνθρωποι και εντάξει. Είναι εδώ. Είναι ριζωμένο βαθιά. Είναι καταγεγραμμένο πια ότι ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ήταν πάντα φασίστες, τελεία. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ήταν πάντα έτσι. Δεν ήταν, ξεγελάστηκαν, παρασύρθηκαν, τους κακόμοιρους, μωρέ, είναι λίγο χαμηλού μορφωτικού επίπεδου. Όχι. Είναι φασίστες. Με τη σβάστηκα στο στήθος και στο μέτωπο. Είναι να χρησιμεύσει το Αγορά 2 ως ένα εργαλείο μνήμης, να το πω έτσι. Δηλαδή, να, πήραμε 4 χρόνια ιστορίας, τα κλείσαμε μέσα σε ένα κουτί και είναι διαθέσιμο αυτό το κουτί στις μελλοντικές γενιές, στους ερευνητές, αν θέλετε, οι οποίοι θα επισκεφτούν πάλι μετά από χρόνια αυτή την ιστορική περίοδο και θα βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Αυτό θέλω να νιώσουν οι θεατές. Δηλαδή, ότι έχουν να κάνουν με ένα υλικό που θα βοηθήσει τη σκέψη τους να πάει 2 βήματα πιο μπροστά.